πρωί Τετάρτη στην είσοδο της Κατερίνης επί της Παθέ. Όλα τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη διοχετεύονται προς παρακαμπτήρια οδό, καθώς το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστό στο σημείο μετά από σημαντικές ζημιές που προκάλεσε διερχόμενο φορτηγό στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και στο σύστημα εξαερισμού της σύραγγας. Η φωτεινή πινακίδα στην είσοδο του τούνελ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από χθες το βράδυ έχει ανάψει χ, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Τεχνικοί της παραχωρησιούχου εταιρείας πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της ζημιάς. Το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 9 το βράδυ στη σύραγγα Αλέξανδρο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν φορτηγό όχημα έμφορτο με ανυψωτικό μηχάνημα Παπαγαλάκι παρέσυρε και κατέστρεψε κατά το πέρασμά του από το σημείο ό,τι βρήκε στην οροφή της σύραγγας. Λίγο αργότερα αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας να κλείσει το συγκεκριμένο ρεύμα της σύραγγας. Περί ώρα 8:50. Φορτηγό όχημα χρώματος μπλε, φέρον στο πίσω μέρος του ανεψυχικού μηχάνημα, γνωστό ως Παπαγάλο, προσπάθησε να διέλθει από την υπόγεια σύραγγα Κατερίνης, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έχουν για άγνωστο λόγο το σώμα του ανεψυχικού μηχανήματος σε όρθια θέση. Αποτέλεσμα αυτού να προκαλέσει φθορές στο ηλεκτρολογικό σύστημα και στο σύστημα εξαερισμού της υπογειοποίησης, αρμόδιοι υπάλληλοι έκριναν ότι δεν είναι ασφαλής κυκλοφορία από την υπόγεια σύραγγα και έτσι από την ώρα του συμβάντος διεξάγονται εκτροπές από το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Η αποκατάσταση των ζημιών θα διαρκέσει μερικές ημέρες, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προχέρεια για την ομαλή διεξαγωγή και κυκλοφορία από το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Ο οδηγός του φορτηγού αναζητείται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχέας αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.